Τα απορριμματοφόρα βγήκαν από τις 5 χθες το απόγευμα στους δρόμους των συνοικιών του Δήμου Ηρακλείου, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα για σταδιακή αποκατάσταση της τραγικής εικόνας που επικρατεί στην πόλη με τα βουνά σκουπιδιών ως αποτέλεσμα της απεργίας των εργαζομένων στην καθαριότητα που απειλεί άμεσα την δημόσια υγεία. Στην ουσία, αλλά τα σκουπίδια πρέπει να μαζευτούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Για απεργία έχουν τα δίκια τους. Οι πρώτες ωστόσο σκέψεις για αποκατάσταση του προβλήματος έπεσαν στο κενό, αφού στη μία μετά τα μεσάνυχτα οι εργαζόμενοι και πάλι σταμάτησαν την αποκομιδή, αφού όπως είπαν, αθετήθηκε η συμφωνία που είχε γίνει παρουσία και το εισαγγελέα και του ζητήθηκε αντί να γίνει τμηματική απομάκρυνση των απορριμμάτων από κεντρικά σημεία των προαστίων του Δήμου, το έργο να γίνει κανονικά, σαν να μην υπήρχε σε εξέλιξη απεργία. Όταν ήρθαμε εδώ και ενημερώσαμε τους αρμόδιους που πρέπει να βγάλουν τον κόσμο έξω, έτσι. Κάποιοι από αυτούς, έτσι, είπανε ότι τελείωσε η απεργία, έτσι, και ότι δουλεύουμε κανονικά, και ότι τα μάξα πρέπει να βγουν κανονικά, και μάλιστα είπανε και στους οδηγούς να παίρνουν τις βάρδες κανονικά. Δεν ξέρω τι, τι χάλασε και τελικά δεν τηρήθηκε αυτό που είπαμε. Αυτοί που φταίνε να βγουν να απολογηθούν. Πήρ και μανία σήμερα οι εργαζόμενοι, συνεχίζοντας τον αγώνα τους, εξήγησαν ότι άλλο είχαν συμφωνήσει και άλλο τους ζήτησαν να κάνουν. Δείχνοντας κάποιους που ενδοϋπηρεσιακά επιχειρούν, όπως είπαν, να παίζουν ένα διασπαστικό ρόλο, υποκινούμενοι, όπως άφησαν να εννοηθεί, από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες. Βγάλαμε το όχημα ασφαλείας κανονικά το πρωί να φύγει να πάει στο νοσοκομείο. Κάποιοι υπεύθυνοι στείλανε το αμάξι ασφαλείας να αδειάσει στη χωματερή. Για ποιο λόγο αυτό? Για ποιο λόγο, για ευνόητους λόγους, για να μην προλάβει το αμάξι να ολοκληρώσει την αποκομιδή από τα κέραια σημεία νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι άδεια 3 κοντέινερ, άρα λοιπόν κάπου αποσκοπεί αυτό το πράγμα. Ουδε μία διεκδίκηση μπαίνει πάνω από τη δημόσια υγεία και ουδε μία πρόφαση για την υπαναχώρηση των συμβασιούχων σε σχέση με τη συμφωνία της Δευτέρας μπορεί να γίνει αποδεκτή τη στιγμή που η πόλη εκπέμπει σήμα κινδύνου. Στην αντεπίθεση πέρασε όμως και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος κάλεσε κάθε υπεύθυνο να παρέμβει, προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός του αμαξοστασίου, προειδοποιώντας ότι η πόλη θα καθαριστεί με τον ένα ή άλλο τρόπο, δίχως να ξεκαθαρίζει στη γραπτή δήλωσή του όμως αν υπάρχουν άλλα πλάνα στη Δημοτική Αρχή και ποια είναι αυτά για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Καλό τους έχοντες την ευθύνη να κινηθούν άμεσα ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός του αμαξοστασίου και να συνεχιστεί η αποκομιδή. Και ξεκαθαρίζω ότι σε κάθε περίπτωση το Ηράκλειο θα καθαρίσει. Και σήμερα πάντως σε περιοχές εκτός του κέντρου του Ηρακλείου η κατάσταση ήταν αποπνικτική, με τα σκουπίδια να καλύπτουν πεζοδρόμια, ανθρώπους να κλείνουν τη μύτη τους για να διασχίσουν τους δρόμους. Περνάω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δηλαδή και καλοκαίρι έλεος. Δηλαδή εγώ βάζω στα χέρια μου για να περάσω από τα σκουπίδια. Έχουμε και μωρά. Ποιο μπαλκόνι, εδώ παίρνουμε ψωμί και συγχαινόμαστε να φάμε το ίδιο το ψωμί που παίρνουμε, όχι να κάτσουμε στο μπαλκόνι πλέον. Και απέσια η κατάσταση. Είναι δραματική, πρέπει να ληφθεί κάποια μέρημνα διότι κινδυνεύουμε. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων. Γιώφυρο. Δειλινά. Μασταμπάς. Θέρισος. Πόρος. Κατσαμπάς. Αλικαρνασσός. Τα σκουπίδια σε πρώτο πλάνο. Μακάρι να ξέρει. Πού θα πάει. Έχει γίνει ανυπόφορη. Έτσι που γεννήκαμε, άστα στη δουλειά τους. Με πρόβλημα υγείας έχουμε όλοι από κάτω, ορίστε. Τι να πω. Αυτά είναι τα γίβεντα της Ελλάδας, πώς τα λένε τώρα αυτά. Η απεργία στην καθαριότητα έχει προκαλέσει προβλήματα και στις λαϊκές αγορές. Έμποροι και παραγωγοί τονίζουν ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη στους πάγκους τους, ενώ εξηγούν ότι έχουν επηρεαστεί και οι καταναλωτές. Κάτσε εδώ πέρα 10 λεπτά, καταλάβετε τι συμβαίνει. Η δυσοσμία που υπάρχει. Και να δουλέψετε δηλαδή, δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε τίποτα, δεν το κόσμο κατεβαίνει. Φεύγει αμέσως. Έχει επηρεαστεί και ο κόσμος δηλαδή αυτές τις μέρες. Σίγουρα. Σίγουρα. Και έχει πολλά μικρόβια, χαμός γίνεται. Ένας επιπλέον εφιάλτης έρχεται όταν η λαϊκή αγορά αργά το μεσημέρι ολοκληρώνεται. Έμποροι και παραγωγοί φεύγουν από τα σημεία που έχουν ιστήσει νωρίτερα τους πάγκους τους. Οι γειτονιές όμως θυμίζουν βομβαρδισμένα τοπία. Τα μάξι δεν θα περάσει, θα τα πάρει το απλήνι. Τι να σας πω. Και να καθαρίσουμε. Αλλά γιατί να γίνει λαϊκή τη στιγμή που έχει απεργία? Αφού δεν εξασφαλίζουν την καθαριότητα την μετέπειτα, να μην γίνει λαϊκή. Στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού σήμερα η οργή των κατοίκων στην κυριολεξία ξεχύλιζε. Με κουβάδες, σκούπες και γάντια προσπαθούσαν να καθαρίσουν έξω από τα σπίτια τους, με τη βοήθεια να είναι από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Καθόμαστε και σκουπίζουμε υγριές 80 χρονών. Να τα πείτε αυτά τα πράγματα.
σήμερα δεν μπορούσαν να φέρουν να τα μαζέψουν. Τι θα γίνουμε εμείς με τόση ζέστη εδώ.